Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών δεν προέκυψε ο κοινός πολιτικός τόπος αναφορικά με το ζήτημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ. Επανέφερα την πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς ότι η αναδιοργάνωση, η δημιουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού δημόσιου φορέα πρέπει να γίνει με την ΕΡΤ σε κίνηση και με παρόντες όλους τους εργαζομένους. Να γίνει η μεταρρύθμιση και η αναδιοργάνωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένες θέσεις, προκειμένου ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να είναι αποτελεσματικός και βεβαίως ανεξάρτητος από κόμματα και κυβερνήσεις. Μία πρόταση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν πρόκειται για τυπικό διαδικαστικό ζήτημα. Δεν πρόκειται για ζήτημα που δεν αφορά στην ουσία. Αφορά στην ουσία του ζητήματος. Το μαύρο στην ραδιοτηλεόραση ήταν συγκεκριμένη επιλογή, όπως και η βίαιη διακοπή των συχνοτήτων της ΕΡΤ, δηλαδή του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Επέμενα ότι θα πρέπει αυτός να είναι ο κοινός πολιτικός στόχος, διότι επαναλαμβάνω, για μας είναι ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητας. Είναι επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι παρά την απόφαση, την προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενεργοποιηθούν οι συχνότητες, η απόφαση αυτή δεν έτυχε εφαρμογής όπως όφιλε να πράξει η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, παρά την προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου Επικρατείας, το μαύρο και με ό,τι αυτό μπορεί να συμβολίζει παραμένει στους τηλεοπτικούς δέκτες. Επαναλαμβάνω ότι το ζήτημα δεν είναι τυπικό, δεν είναι διαδικαστικό, είναι ζήτημα δημοκρατικής ουσίας. Δεν επήλθε συμφωνία. Επέμενα. Και επέμενα ακριβώς για τους λόγους που προανέφερα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός να προσέλθει σε αυτή την λύση την οποία προτείναμε. Στο κάτω-κάτω, η αποδοχή αυτής της πρότασης που έκανε η Δημοκρατική Αριστερά σε τίποτε, μα σε τίποτε, δεν θα έβλεπε την ουσία των πραγμάτων. Και ποια ήταν η ουσία? Να αναδιοργανωθεί, να εξυγχρονιστεί, να εξορθολογιστεί η λειτουργία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Η Δημοκρατική Αριστερά με τη συγκεκριμένη αυτή ενέργειά της σε καμία περίπτωση δεν εγκαταλείπει, δεν απομακρύνεται και κατελάχιστον από την μεταρρυθμιστική της πολιτική. Δεν απομακρύνεται από την πολιτική αναζήτησης των λύσεων μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο επιμείναμε. Ναι στην αναδιοργάνωση, ναι στον εξορθολογισμό του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, αλλά όχι σε πράξεις και ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν την νομιμότητα. Η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Παρά την αντίθεση της Δημοκρατικής Αριστεράς, την οποία εγνώριζε. Την εγνώριζε με σαφήνεια. Εγνώριζε την κατηγορηματικότητα της θέσης της Δημοκρατικής Αριστεράς. Προχώρησε η κυβέρνηση και μάλιστα ερήμην 4 υπουργών, των υπουργών που επρότεινε η Δημοκρατική Αριστερά, των υπουργών που επρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό, αν μη τι άλλο, μαρτυρά συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, μια επιλογή άρνησης επί της ουσίας της συλλειτουργίας των τριών κομμάτων στο πλαίσιο της κυβέρνησης, των τριών κομμάτων που συγκρότησαν και στηρίζουν την κυβέρνηση. Εμείς επιμένουμε σε αυτή τη θέση. Δεν είναι δική μας ευθύνη ότι δεν βρέθηκε ο κοινός πολιτικός τόπος. Η πρόταση που κάναμε αποτελούσε ικανή βάση να προσέλθει και η Νέα Δημοκρατία, να προσέλθει σε αυτή την κοινή βάση, να αποδεχθεί την πρότασή μας και ο κύριος Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστώ.